Με μία κίνδυνη και φιλική προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον μέθοδο, επιχειρούν να καταπολεμήσουν το πρόβλημα των εισβλητικών κουνουπιών, Aedes aegypti στο Κίτι. Το σχέδιο δράσης των υγειονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την απελευθέρωση αρσενικών στήρων κουνουπιών με στόχο την διαχείριση των εν λόγω επιβλαβών εντόμων. Τα στήρα αρσενικά κουνούπια θα ζευγαρώσουν με τα θηλυκά, δεν θα έχουμε απογόνους και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο πληθυσμός των κουνούπιων αυτών. Τα αρσενικά κουνούπια του είδους ενδιαφέροντος στηρώνονται με την χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας. Πέρσι που εμφανιστήκαν έχουμε μαζέψει τόσο αυγά όσο και τέλεια έντομα, τα οποία έχουμε στείλει στο εργαστήριο της ατομικής ενέργειας στην Αυστρία. Εκεί έχουν πολλαπλασιαστεί, λαμβάνουμε από το αεροδρόμιο άμεσα, τα φέρνουμε εδώ στο χώρο όπου τα αφήνουμε να ξεκουραστούν και τρέφονται με ειδική τροφή, ζάχαρη δηλαδή με νερό. Η ερευνητική ομάδα του ΤΕΠΑΚ πραγματοποιεί πειραματικό ποιοτικό έλεγχο εξετάζοντας την ποιότητα των δειγμάτων. Έχουμε τα σημεία που θα διανέμουμε τα κουνούπια σε κατοικημένη πάντα μιλούμε περιοχή του Κητίου τώρα αυτή τη στιγμή. Τα συνεργεία των υγειονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας απελευθερώνουν 100.000 κουνούπια κάθε εβδομάδα. Η άφεσή τους γίνεται σε κατοικημένες περιοχές και κοντά σε βλάστηση. Τα αρσενικά κουνούπια δεν τσιμπάνε τον άνθρωπο, δεν τρέφονται με αίμα. Με αίμα τρέφονται τα θηλυκά κουνούπια, τα οποία χρειάζονται την πρωτεΐνη του αίματος για να παράξουν και να γεννήσουν τα αυγά τους, τα στάσιμα νερά. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου και θα αξιολογηθεί στη βάση των δεδομένων που καταγράφονται κάθε εβδομάδα, με τα αποτελέσματα να αναμένονται να είναι θετικά.